Με την ομιλία του λοιπόν που έκλεισε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι εγώ είμαι πρωθυπουργός επειδή έχω μια κοινοβουλευτική ομάδα πάνω στην οποία στηρίζομαι και μπορώ να βασίζομαι. Εάν δεν έχω τη στήριξη από την κοινοβουλευτική ομάδα, τότε δυσκολεύομαι να είμαι πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Σε αυτούς λοιπόν τους δραματικούς τόνους, ο πρωθυπουργός στέλνει ένα μήνυμα στους βουλευτές του, ενώ είπε ότι αν ένα πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι αν αυτό το δίλημα που μας τέθηκε είναι πραγματικό ή πλαστό. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο πρωθυπουργός παραπλανήθηκε από κάποιο πλαστό δίλημα και ήταν κάποια μπλόφα των δανειστών, να βγει και να το πει. Αν κάποιος πιστεύει πως ήταν πραγματική αυτή η απειλή, τότε θα πρέπει να αναλογιστεί και τις συνέπειες εάν δεν προχωρούσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Ενώ όσον αφορά την τοποθέτησή του που ζήτησε από τους διαφωνούντες να πούν ποια είναι η εναλλακτική που προτείνουν, είπε ότι η μόνη εναλλακτική που ακούστηκε ήταν η αποδοχή του σχεδίου Σόιμπλε, όπως το διατύπωσε ο Κώστας Λαπαβίτσας. Το σχέδιο Σόιμπλε είχε και ένα άλλο σχέδιο που ήταν και η πτώση της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Κανένα από αυτά τα δύο ενδεχόμενα δεν πρόκειται να συμβεί.